οι κυβερνητικές λύσεις που προτείνονται από την τώρα στη Βουλή για όλα αυτά που είπατε προηγουμένως, ειλικρινά μας έχουν απογοητεύσει όλους, διότι άλλα έταζαν, άλλα έλεγαν, και το νερό που έλεγαν στον ελληνικό λαό θα του δώσουν, τελικά του δώσαν όξος. Του έταξαν γλυκό και του δώσαν πικρό. Δηλαδή είναι μια εξαπάτηση αυτή των ψηφοφόρων, και αυτό το έχει κάνει μοντέλο ο ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό είναι το τραγικό της εποχής που ζούμε. Αλήθεια. Δηλαδή η εξαπάτηση του ελληνικού λαού έχει γίνει ένα μοντέλο πολιτικής. Αλήθεια, με τι είδους συμφωνία δηλαδή που θα επετύχει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν ικανοποιημένο το ΠΑΣΟΚ, κύριε Γρηγοράκο, και θα τη στήριζε? Με αυτά που έλεγε προεκλογικά. Δηλαδή, ότι θα προστατεύσει στο ακέραιο την πρώτη κατοικία. Θα προστατεύσει ό, να προστατεύσει τ' άλλο. Αυτά που κάνει σήμερα με τον νόμο Κατσέλη. Ο νόμος Κατσέλη είναι ο νόμος ΠΑΣΟΚ. Τώρα, μην τη δώσαν μια θεσούλα τώρα στην Εθνική Τράπεζα και πήρε και τα πνευματικά δικαιώματα μαζί της. Ήταν υπουργός και το ΠΑΣΟΚ το είχε φτιάξει αυτό. Άσχετα αν έτσι, γιατί τότε να είναι υπουργός η οποία εισήγαγε το νομοσχέδιο στη Βουλή. Λοιπόν, να τελειώνουμε αυτό το παραμύθι με την κυρία που αντάλλαξε τα πάντα και πήγε και έγινε πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας. Βαρεθήκαμε πια τους γεννήτρους του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, λοιπόν, όταν θα μιλήσουμε πολιτικά όμως, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι ο χώρος χρειάζεται μια πολιτική ομαλότητα. Χρειάζεται η χώρα σταθερότητα. Η επίθεση τώρα για να μπορέσει να γίνει κάτι, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βγούμε από τα αδιέξοδα μας. Η Λούκα Κατσέλη τώρα τι φταίει γι' αυτό? Ούτε εκφράσει καν η γυναίκα επί τούτου. Γιατί κάνετε αυτό το σχόλιο? Για το νόμο Κατσέλη δεν μιλάμε πρέπει να πολύ. Για τα νίκια δεν μιλάμε. Για τα κίνητα δεν μιλάμε. Βεβαίως, αλλά βλέπω μια. Άρα λοιπόν αυτό ο νόμος είναι ο νόμος Κατσέλη. Βεβαίως. Αυτό ο νόμος είναι ο νόμος Κατσέλη, τον οποίο το είχαμε φέρει εμείς πριν 5 χρόνια. Και είχαν βγει στα κάγκελα και είχαν σηκωθεί όλες οι κυπέδες και μόνο χτυπάγανε. Και τώρα θυμηθήκαν τον νόμο Κατσέλη. Αυτό δεν θυμηθήκαν τώρα. Και αυτόν τον νόμο Κατσέλη που μας χτυπάγανε και μας δέρνανε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ότι παίρνουμε τα σπίτια του κόσμου, το ένα το άλλο κτλ. Που δεν πήραξαμε τίποτα. Και δεν έχει γίνει ούτε ένας πληστηριασμός. Ούτε ένας. Τους πληστηριασμούς θα τους κάνει από τη Δευτέρα η κυβέρνηση με το όνομα Τσίπρας και υπογραφή Τσίπρας. Αυτό τι είναι τώρα, δηλαδή θα χαϊδεύουν αυτιά τώρα. Τι είναι αλήθεια. Θέλει την υπογραφή Τσίπρας.